τις τελευταίες 10 μέρες το Σωματείο Εργαζομένων έχει δεχτεί πολλές καταγγελίες από εργαζόμενους, νοσηλευτές, καθαρίστριες μεταφορείς, ότι έχουν εν ώρα εργασίας καταρρεύσει είτε με λιποθυμικά επεισόδια ή ακόμα και πιο σοβαρά επεισόδια καρδιάς. Πλέον η κατάσταση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού μας σε όλη την Ελλάδα έχει φτάσει στο κόκκινο. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για πιο σοβαρά ζητήματα και προβλήματα υγείας που μπορεί ενδεχόμενα να προκύψουν εν ώρα εργασίας κάτω από την πίεση των ελλείψεων σε προσωπικό εντατικοποίησης και κάτω, αν θέλετε, από το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου σαν επιχείρηση. Αυτό που εμείς καταγγέλουμε είναι ότι διαχρονικά οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς, η πολιτεία τους αντιμετώπιζε σαν κόστος που δεν έχει καθόλου έγνοια το πώς θα δουλεύουμε, με ποιους όλους θα δουλεύουμε και βεβαίως και με ποιους όλους θα περιθάπτονται οι ασθενείς. Την ευθύνη για ό,τι προκύψει από εδώ και πέρα την έχει η πολιτεία διαμέσου των διοικήσεων, της ΥΠΕ, του νοσοκομείου και βεβαίως και το Υπουργείο Υγείας. Εμείς θα κλιμακώσουμε, θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας με στάση εργασίας, αναδεικνύοντας το οξυμένο πρόβλημα της έλλειψης πάνω από 700 εργαζόμενους που έπρεπε να έχει το νοσοκομείο μόνιμο προσωπικό και βεβαίως κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις για να μπορούμε να πάρουμε τουλάχιστον 15 μέρες άδεια. Όταν την ίδια ώρα, για τρίτη φορά, τέταρτη φορά, έχουν κοπεί οι άδειες με ευθύνη της πολιτείας. Είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού και έχει φτάσει πλέον το σύστημα σε πολύ κακό. Κοιτάξτε να δείτε, όντως είμαστε αρχή του καλοκαιριού, άδειες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να παίρνονται γιατί ήδη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να δοθούν οι άδειες 15 ημερών. Υπάρχουν τμήματα που αναφέρονται ότι θα πάρουν άδειες μόνο 5 μέρες. Υπάρχουν πάνω από 20.000 μέρες ρεπό και άδειες που οφείλονται στο νοσηλευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνει κανένας ότι εδώ η κατάσταση είναι εκρηκτική. Για άλλη μια φορά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για ό,τι προκύψει μέσα στο καλοκαίρι που την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια και η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και όλες οι διοικήσεις των νοσοκομείων.